χωρίς δημοτικό θέατρο θα παραμείνει τη χειμερινή περίοδο η Πάτρα, αφού κλείνει για την εκτέλεση έργων συντήρησης και στατικότητας το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων στην πλατεία Γεωργίου, με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΠΘ, Πέτρο Βάη, να υποστηρίζει στην τηλεόραση του Best ότι πρωταρχικό σημείο είναι η ασφάλεια ενός μνημείου 150 ετών για την Πάτρα και το Υπουργείο Πολιτισμού είναι αποφασισμένο για συμπληρωματικές εργασίες που θα επισπευστούν. Το θέμα το ότι κλείνει το θέατρο τώρα δεν είναι για κλάματα. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα θετικό μήνυμα σε αυτό, το ότι οι εργασίες τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς και αυτό είναι το ζητούμενο της πόλης. Είναι ένα θέατρο 150 ετών με πολλά προβλήματα όπως ξέρετε και οι μελέτες που γίνονται τώρα είναι για μια πολύ σοβαρή ανακαίνιση για να έχουμε ένα σύγχρονο και ανακαινισμένο θέατρο έτσι όπως μας αξίζει. Και αυτό προχωράει γρήγορα, έτσι που οι μελέτες να είναι όπως πρέπει. Αυτό θα γίνει μέχρι 31 Οκτωβρίου και αμέσως μετά θα έχουμε διαδικασία δημοπράτησης. Μίλησα και με το Υπουργείο χθες, προχωράνε πολύ γρήγορα. Από την πλευρά του, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ώρα Πατρών Γιώργος Ρόρος μιλά για αδράνεια της Δημοτικής Αρχής που οδήγησε σε αυτή την εξέλιξη που αποστονίζει είναι ζημιά στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης, συμπληρώνοντας πως αυτό πράττει σε όλα τα έργα της που είναι ημιτελή. Και βέβαια δεν ήταν κεραυνός σε νεθρία. Όταν εδώ και 2 χρόνια σας λέω είμαστε σε μια στασιμότητα και τους λέμε επιλέξτε, βάλτε τον εργολάβο σε χρονική διάρκεια μέσα στο καλοκαίρι, να ξεκινήσει δηλαδή Μάιο μήνα, προκειμένου να μέσα σε 6 μήνες, 8 μήνες να παραδώσει το έργο. Δυστυχώς το θέατρο Απόλλων και όλη η πλατεία Γεωργίου έχει αφαιθεί στα χέρια των χούλιγκανς. Κάντε μια βόλτα στην πολιτιστική μας κληρονομιά στα Συντριβάνια. Στο έλεος του Θεού όλη η πόλη είναι έτσι και δυστυχώς είμαστε από τις πιο βρώμικες πόλεις της χώρας και βρωμιά δεν είναι μόνο τα σκουπίδια, είναι και η αυσορύπανση που υπάρχει, είναι και τα γκράφιτι που υπάρχουν, είναι και τα μνημεία που δεν υπάρχει ένα μνημείο το οποίο να μην έχει γίνει γκράφιτι και δυστυχώς και τα άλλα τα μεγάλα έργα παραμένουν ανεκπλήρωτα. Πάντως, το ΔΠΘ Πάτρας βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με άλλα θέατρα της πόλης για αμοιβαία επωφελή συνεργασία ώστε να υλοποιηθούν και να φτάσουν στο κοινό και στα σχολεία οι προγραμματισμένες από το ΔΠΘ παραστάσεις καθώς και η αξιοποίηση του θεάτρου Μπάρι. Επομένως, ό,τι έχουμε προγραμματίσει με το θεατράκι μας στο Μπάρι και με θέατρα που υπάρχουν εδώ στην πόλη, ιδιωτικά θέατρα με τα οποία έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, ήδη είμαι σε επικοινωνία. Είχα μία συνάντηση σήμερα το πρωί, αύριο έχω άλλη συνάντηση, έτσι που ο προγραμματισμός μας να υλοποιηθεί και να δώσουμε αυτά που πρέπει, τις θεατρικές παραστάσεις, ιδιαίτερα την παιδική μας, στο κοινό και στα σχολεία που τα περιμένουν.